που είσαστε σήμερα μαζί μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα μοιραστούμε μια μουσική που αγαπούν ιδιαίτερα, η οποία, όπως ίσως αντιληφθήκατε και από το πρόγραμμα, δεν είναι η στάνταρ μουσική του κλασικού ρεπερτορίου, αλλά είναι μουσική που βρίσκεται στο μετέχνιο μεταξύ ελαφράς και κλασικής μουσικής. Και είναι μια μουσική που ιδιαίτερα αγαπούμε, γιατί στη δικιά μας τη γενιά τουλάχιστον, των 70s και 80s, ήταν μια μουσική που ακούγαμε είτε ανοίγοντας το ραδιόφωνο, είτε για να ξεκουραστούμε, είτε γιατί πραγματικά μας άνοιγε καινούριους δρόμους. Και ακριβώς γι' αυτό ξεκινούμε με ένα κομμάτι, ένα φόρο τιμής στον άνθρωπο ο οποίος αντιπροσωπεύει αυτή τη γέφυρα μεταξύ της pop, jazz, funk, οτιδήποτε και της κλασικής μουσικής, που είναι ο Keith Jarrett, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια δεν παίζει πιάνο. Δεν ξέρω τι, αν ξέρει, και σίγουρα δεν ξέρει εκεί που είναι στη Νέα Υόρκη ότι εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό, δεν έχει και τόσο νόημα. Άλλωστε νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Beethoven, τον Brahms κάθε φορά. Έχει περάσει ακριβώς σε αυτή τη σφαίρα και έτσι θα παίξουμε 2 solo κομμάτια, ένα ο κύριος Πάπας, ο Τάσος, ένα εγώ, ο Χρήστος, τα οποία σχετίζονται ακριβώς με την ωραία αίσθηση που μας έχει αφήσει στην ψυχή μας και ένα φόρο τιμής για που σηματοδοτεί ουσιαστικά και το πρόγραμμα που θα καταλάβετε και είναι ένα έτσι πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα που ακριβώς φλερτάρει με όλες αυτές τις crossover, θα μπορούσε να πει κανείς, μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως ίσως γράφει το πρόγραμμα και το βλέπετε, με ένα κομμάτι που λέγεται Heartland. Είναι η χώρα της καρδιάς, είναι από ένα μπις που έκανε ο Keith Jarrett και είναι τόσο όμορφο που το κατέγραψαν. Εγώ δεν το έχω ακούσει από άλλον, μόνο ο Τάσος ο Πάπας από ό,τι καταλαβαίνω το παίζει, γιατί επειδή υπάρχει το γράψιμο του Keith Jarrett, συνήθως δεν το τολμάει κανείς, αλλά είναι ένα κομμάτι που βρίσκεται πολύ εύκολα στον χώρο του κλασικού και με αυτό ξεκινούμε. Heartland. Thank you.
αρέσει να λέει του περικλίκου που όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Όπως γνωρίζετε, οι ήρωες σε αυτό το έργο του Σέξπιρ, το οποίο βέβαια υπάρχουν στοιχεία που μια άλλο ότι είναι κινηματογραφικά, άλλο ότι είναι ροκ, άλλο ότι είναι πολύ γνωστά. Άλλωστε, το φινάλι μάλιστα μοιάζει και λίγο με αυτά που έγραφε ο Πλέσας στα φινάλι του Δαλιανίδη, θα μπορούσε να πει κανείς. Η διαφορά είναι βέβαια ότι όπως όλα τα πράγματα, όταν τα βάλεις με τον τρόπο που τα καλλιεργούν οι μεγάλοι κλασικοί και τα επεξεργαστείς, αποκτούν μια κλασικότητα. Ακριβώς το ίδιο ισχύει με αυτό, όπου σας παρουσιάζουν από τους ήρωες τα εξωτικά που έρχονται, τα οποία δίνουν μαγικά φίλτρα σε ζευγάρια ερωτευμένων στην Αττική ένα βράδυ, καλοκαιρινής νύχτας, όπου ο ένας ερωτεύεται τον άλλον και έτσι έχουμε συγκρούσεις. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν είναι η σύγκρουση, τις παρεξηγήσεις που γίνονται, γιατί ο ένας ερωτεύεται τον άλλον και μετά θα ξυπνάνε, έχουν γίνει παρεξηγήσεις. Και μετά βέβαια στο τέλος, όλο αυτό το. Η εφορία που ακολουθεί από τη λύση και την κάθαρση, όπως σε κάθε ελληνική τραγωδία ή κωμωδία, που είναι ουσιαστικά η χαρά της ζωής. Τρία κομμάτια λοιπόν, τα εξωτικά, η σύγκρουση και το έτσι, χαρούμενο φινάλε. Από το έργο του Περικλή Κούκου, όνειρο καλοκαιρινής νύχτας.
σαν γέφυρα για το επόμενο Richard Notley Bennett, θα παίξουμε πάλι από ένα musical, ακόμα δεν έχει ανέβει, ένα κομμάτι που λέω ένα νούρισμα, αλλά θα μπορούσε να είναι και love song. Και μοιάζει πάρα πολύ με τις μπαλάντες που ακούει κανείς στις ταινίες, στο musical και στην Disney, ας πούμε. Από εκεί τώρα μπορεί κανείς να φανταστεί το οτιδήποτε. Πάντως το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα ανανούρισμα που έρχεται στο τέλος, μάλιστα την ώρα που είμαστε και λίγο ζαλισμένοι και πάμε για ύπνο, για να κλείσει αυτό το κομμάτι. Οπότε το όνομά του είναι ανανούρισμα.
πιάνα, γι' αυτό γίνεται. Και καμιά φορά μάλιστα δίνει στο πρώτο πιάνο, επειδή συνήθως, όπως γνωρίζετε, έχει και στραμμένο το φτερό προς το κοινό, συνήθως δίνει τις μελωδίες που θέλει να ακουστούν περισσότερο. Και έτσι αυτό το πιάνο που είναι και πιο ισχυρό, περισσότερες φορές παίζει έτσι τη μελωδία, ας πούμε. Και εδώ ξεκινάω παίζοντας πράγματι τη μελωδία από μια σουίτα του Richard Rodney Bennett, ενός avant-garde συνθέτη, ο οποίος όμως έγραψε και πολύ μουσική κινηματογράφη, αλλά και pop. Αυτός είχε ένα εκπληκτικό ταλέντο, αλλά επειδή στην Αγγλία την εποχή που ζούσε άνθιζε η avant-garde μουσική, έγραφε ως εκπληκτικό ήταν avant-garde. Αυτό το αφιέρωσε στον διάσημο φίλο του, André Previn, ο οποίος είχε πάρει πάρα πολλά Oscar για τη μουσική κινηματογράφη που έγραψε, αλλά όπως γνωρίζετε, ήταν επί μακρά σειρά ετών ο καλλιτεχνικός διευθυντής και μόνο ο μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Οι Ράζους όντουσαν λοιπόν το ίδιο πάθος για αυτό που λέμε ελαφρά μουσική, αλλά δεν καθόλου ελαφρά. Μελετώντας το, ανακαλύψαμε ότι είναι το ίδιο σοβαρή μουσική με όλα τα κλασικά έργα. Ανάλογα με το πόσο βαθιά θα το πας, και αυτή η μουσική έχει αυτά τα χαρακτηριστικά μιας μουσικής του Κάρλο Ζομπίν, αλλά πλέον γραμμένη για να παίζεται από δύο πιανίστες στο μέγα μουσική αφήματο που ζάφει κανείς. Και έτσι μέσα σε αυτό θα αναγνωρίσετε πολλές από τις μελωδίες που ήδη έχετε ακούσει και με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Και αυτό του δίνει μια άλλη διάσταση. Έχει τέσσερα μέρη, μια σάμπα, μετά ένα blues δηλαδή κανονικό, μετά ένα ragtime το οποίο ξεγελάει γιατί το πειράζει και το κάνει βάλς για να το κορυδέψει και είναι ιδιοφύλακας ο τρόπος που είναι βάλς και είναι και ragtime ταυτόχρονα. Και στο τέλος, funk, θα το έλεγες. Funk. Soul. Soul funk. James Brown. Αυτό. Thank you.
Thank you.
κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Σε αυτό το πιάνο θα ακούσω και εγώ ένα κομμάτι αφιερωμένο στον Keith Jarrett. Από τους πολλούς αυτούς σχεδιασμούς που κάποιος μπορεί να επιχειρήσει το πιάνο, αν έχει στο μυαλό του Keith Jarrett, πολύ εύκολα μπορούν να του έρθουν αυτές οι μελωδίες τόσο εσωτερικές που είναι κάτι σαν προσευχή, ειδικά στις πολύ ιδιαίτερες στιγμές του. Κάτι πολύ ήσυχα, κοράλ, τα οποία θα μπορούσαν να τραγουδηθούν και από μια χοροδία gospel, ας πούμε. Αυτό, ακριβώς επειδή έχει ακριβώς αυτό χαρακτήρα, το ονομάζω προσευχή στο όνομα του KG, δηλαδή του Keith Jarrett, και είναι αυτό το σύντομο πάνω με το οποίο θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος αυτής της συναντίας. Thank you.
πολύ γνωστός, γιατί έγραφε μουσική που ένωνε το κλασικό με το jazz στυλ. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένας jazz πιανίστας, ο Τάσος, είναι ο jazz πιανίστας, και γι' αυτό έχει και δίπλα του το τρίο του jazz, και ένας κλασικός πιανίστας. Εγώ είμαι ο κλασικός πιανίστας, που εμένω στο κλασικό. Ο ήχος, λες, δόξα τον Θεό, τι ωραία που είναι. Επιμένει βέβαια να μου δίνει για μένα. Και φαίνεται στην πορεία ο ένας να παίρνει από τον άλλον. Εγώ ζηλεύω γιατί μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Μπαίνω στην αίσθηση, το χαλάω, αλλά ξαναγυρίζει πάλι. Και ουσιαστικά έχει ένα διάλογο που προσπαθεί να ενώσει αυτά τα δύο διαφορετικά στυλ, να δείξει ότι πιθανότατα η μουσική μπορεί να είναι μία. Να δείξει τον τρόπο με τον οποίο δύο διαφορετικές νοοτροπίες μπορούν να συμπάρχουν και ταυτόχρονα να δημιουργεί αυτό το οποίο επιζητά κάθε μουσική. Δηλαδή, αντιθέσεις και σταθερές και τεχνική. Μια συνεχίζει σε αλληλουχία και δείξω να κάνει το τέλος. Είναι η δεύτερη σονάτα, γιατί είχα δύο τέτοιες σονάτες και είναι πράγματι, όχι είναι σίγουρα η πρώτη που θα θέλει σε αυτό το κομμάτι. Μαζί μας είναι ο κύριος Σεραφείμ Μπέλος. Thank you.
Thank you.
κομμάτι που έγραψε ο Τάσος ο Παπάς και βασίζεται, είναι μια μεταγραφή του The Man I Love του George Gershwin, με διαφορά ότι στο στυλ κάποιον παλιό, αν και εγώ το έχω ακούσει, δηλαδή το βρίσκω πολύ πρωτότυπο αυτό και εξαντρίκα, ας πούμε, και που δεν είναι άλλο, έχει μπλέξει μέσα γνωστά κομμάτια της κλασικής μουσικής, τα οποία καλείται κάποιον να τα αναγνωρίσει, τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια αρμονική σχέση. Ταυτότητα, μπράβο, ναι. Θα είπε. Με τη διαφορά ότι πρέπει να συγγνώμη να
Αυτό που θέτουμε τώρα δεν θα το έχετε ξανακούσει αλλού, μιας και το φτιάξαμε.